Η φάρσα της ημέρας. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Είμαι ο πατέρας Τιμόθεος. Σας παίρνω από την Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κρήτης. Καλά είστε. Καλημέρα. Καλά εσείς. Καλά, καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Να σας μιλήσω λίγο για τις βαπτίσεις. Μας έχει αποστελεί εγκύκλειος από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι πιστοί θα πρέπει να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Αλλιώς δεν δίνονται να τελέσουν μυστήρια. Ναι, αλλά για ποιο λόγο μου το λέτε εμένα αυτό? Εγώ έχω βαφτίσει τα παιδιά μου. Το ξέρω, γιατί υπάρχει εξέταση από το 2011 για όλα τα μυστήρια τα οποία έχουν τελεστεί. Ναι. Ερευνούνται οι πιστοί οι οποίοι έχουν τελέσει αυτά τα μυστήρια. Ναι. Έχουμε κάνει, εσείς είχατε δύο νονούς, σωστά, ναι. Καλά τα λέω, Μαριάννα είναι, και μάλιστα, ναι. Και Αναστασία, ναι. Αναστασία το βαπτιστικό της. Μας έχουν αποσταλεί εδώ οι λίστες, σύμφωνα με τις οποίες καμία από τις δύο δεν είναι τακτική με τις υποχρεώσεις απέναντι στον ΕΝΦΙΑ και έχουν και κάποιες οφειλές προς τον ΟΑΕ, το ΤΕΒΕ. Κυρία Μαριάννα με την κυρία... Η κυρία Σταυρουλάκη, ναι, στο ΕΝΦΙΑ, η κυρία Φρυγανάκη, εδώ βλέπω ΕΝΦΙΑ και οφειλές προς τον ΟΑΕ. Οπότε αυτομάτως πλέον θεωρούνται ότι τα μυστήρια δεν θεωρούνται έγκυρα. Μα τι λέτε τώρα? Από το 2011, ναι, ναι, είμαστε από το πρωί, παίρνουμε τηλέφωνο, έχουμε πάρει όλους τους πιστούς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μεριμνήσει γύρω από το θέμα. Δηλαδή θέλετε, ναι, να μου πείτε, ναι, ότι επειδή χρωστάνε νονές ΕΝΦΙΑ και επειδή χρωστάνε ΤΕΒΕ, ναι, αυτό, δεν εξακούνται ότι είναι νονές, ότι το μυστήριο δεν ισχύει? Μα τι να πω και εγώ. Μα ποιος βάζει αυτούς τους νόμους? Δεν ξέρω τι να πω και εγώ. Εμάς μας ήρθε η εγκύκλωση σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κρήτης και του Τιμόθεου, του Αρχιεπισκόπου. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε και τους πιστούς. Ναι. Αλλά φυσικά η Εκκλησία δεν έχει καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Ναι. Σας παίρνω. Γιατί τα μυστήρια φυσικά δεν θεωρούνται έγκυρα. Οπότε αποστέλλονται απευθείας χαρτιά διορθωτικά προς τα ληξιαρχία και τα δημαρχία για να θεωρηθούν τα τέκνα βάπτιστα. Μπορούμε να μεριμνήσουμε. Εμείς έχουμε στα χέρια μας τα χαρτιά. Δηλαδή θεωρούνται αβάπτιστα τα παιδιά μου? Σύμφωνα με το κράτος, η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη φυσικά να ακολουθήσει τις επιταγές της πολιτείας. Ναι. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνετε, φεύγει από τα χέρια μας, γίνεται νομικό πλέον το θέμα. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε, αν πάτε να πάρετε κάποια ληξιαρχική πράξη για την ονοματοδοσία του παιδιού, θεωρείται άκυρη. Μη γινώσα. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να παρεύουμε σε αυτό. Γι' αυτό σας καλέσαμε, ναι. Και τι κάνουμε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, θα κάνουμε μία αεροβάπτιση, δηλαδή και τηλεφωνικός μπορεί να το κάνουμε, ούτως ώστε εγώ να έχω ηχογραφημένο το μήνυμα και να μπορέσουμε να βάλω μία σφραγίδα, να φύγει το χαρτί προς το ληξιαρχείο για να μην γίνει αυτή η αναστάτωση. Καταλάβετε. Αυτό γίνεται με την έγκριση του γονέα μόνο, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε τις. Οπότε παρακάμπτουμε τους νονούς, καταλάβατε. Ναι, δεν ξέρω αν θα βάλω. Θέλω να το συζητήσω λίγο με τον άντρα μου και με κάποιον, δηλαδή, που εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν θέλω να κάνω κάτι χωρίς να ρωτήσω τον άντρα μου και κάποιον, κατάλαβα, να με συμβουλέψει. Κατάλαβε, κοιτάξτε, εμείς πρέπει να αποστείλουμε τα χαρτιά μέχρι το μεσημέρι. Αλλιώς θεωρείται άκυρα όλα τα χαρτιά στο ληξιαρχείο. Ωραία, θέλετε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε σε λίγο, να σας πάρω? Μισό λεπτό γιατί ρωτάω και λίγο τον πρεσβύτερο. Ναι, συνεχίσουμε τη λειτουργία εμείς, παιδί μου. Πρεσβύτερο, μακαριστέ, συνεχίστε. Κάντε την. Εξηγήστε του. Ήδη το τελεγκύκλιο λέει το κράτο. Αν δεν γίνει το διάβασμα της ευχής, να είμαστε και εμείς τυπικοί. Να τη διαβάσουμε την ευχή. Να διαβάσει την ευχή, να είμαστε τυπικοί προς την Αρχιεπισκοπή και να αποστείλουμε τα χαρτιά. Ακούστε με λιγάκι, κυρία Σπυριδάκη. Αν διαβάσουμε μία ευχή αυτή τη στιγμή, μπορούμε να βάλουμε τις σφραγίδες Αρχιεπισκοπής και να φέρουμε τα παιδιά. Εγώ θα σας πάρω σε 10 λεπτά και απλά πείτε μου ένα τηλέφωνο. Ναι, πού να με καλέσετε τώρα? Μισό λεπτό. Πείτε μου ένα κινητό σας, κάτι. Εσύ κινητό δεν γίνεται έγνομα. Εμείς παίρνουμε μέσω του κέντρου τώρα της Αρχιεπισκοπής. Ωραία, θέλετε να με πάρετε εσείς ένα τέταρτο στο γραφείο πάλι που ξαναπήρατε? Σε κάνα μισάωρο. Θέλετε να επικοινωνήσω με τον άντρα σας, να τον ενημερώσω? Έχουμε το τηλέφωνο. Ο άντρας μου δουλεύει και δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό σας το λέω τώρα. Αλλά πάρτε με ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Πάλι στο γραφείο που καλέσατε, να το. Λίγο να το. Ο κύριος Μανούσος Παυλάκης δεν είναι? Έχω το τηλέφωνο του. Όχι. Είναι στη δουλειά, δεν το σηκώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σκαλέσω. Απλά έχουμε τόσες, τόσα περιστατικά που πρέπει να καλέσουμε. Δεν μπορώ να ξανακαλέσω. Δηλαδή πρέπει να το κάνετε εσείς συγκεκριμένο. Πρέπει να το κάνουμε, είμαστε. Εγώ είμαι ο αρμόδιος. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, πρέπει να το κάνετε εσείς ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν πάω εγώ σε μια εκκλησία άλλη.
Και όχι, μιλήσαμε όχι, με τον παπά. Πρέπει να γίνει. Με τον συγκεκριμένο παπά. Τη Αγία Πείμνη του Χριστού. Πρέπει να γίνει. Διαβάστε λίγο, μακαριστέ, παρακαλώ. Μέλος, λίγο, διαβάστε λίγο. Μα ακούτε. Κοιτάξτε, ακούστε με. Ναι, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα το τηλέφωνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό αυτό που λέω, έτσι. Ναι. Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ, να το μην, να μιλήσω με κάποιον. Το σατανά. Να πειραξάμε. Και μετά να με πάρετε ένα τέταρτο. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω το τηλέφωνο. Αποτάσσεσαι το σατανά. Να πειραξάμε. Μ' ακούτε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε λίγο να συνεννοηθούμε. Ναι, ακούστε με λιγάκι, κυρία Σπυριδάκη, επειδή κάθε ιερέας αναλαμβάνει και μία περίπτωση για να κάνουμε... Να σας δώσω λίγο το αφεντικό μου, λίγο να το φυσικά, εξηγήσετε. Φυσικά, ωραία. Φυσικά. Θα μιλήσουμε το αφεντικό της και τον ψήσω του. Παρακαλώ. Ακούστε με λιγάκι, προσέξτε με, σας παίρνουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα. Της κάνει φάρσα ο άντρας της. Εσείς θα πρέπει να της πείτε να κάνει ό,τι της πούμε. Ναι. Ότι είναι υποχρεωμένη. Εγώ σας ενημερώνω τώρα, υποτίθεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ένφια, ότι οι νονοί δεν έχουν πληρώσει τον ένφια. Ναι. Οπότε θεωρείται άκυρη βάπτιση. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Οπότε θέλουμε να τη βάλουμε να διαβάσει κάποιες ευχές στον αέρα για να. Αυτό. Εντάξει, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, κύριε Λαμπογιάννη. Τι να σας κάνω τώρα, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Το θέμα είναι ότι. Ναι. Είναι γνώστης ο άντρας της. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αυτός μας το έστειλε. Αυτός μας έχει στείλει το email για να τις κάνουμε φάρσα, επειδή έχει γενέθλια αύριο. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να γίνει, κύριε Λαμπογιάννη. Τι να σας κάνω, κι εγώ είναι δεμένα τα χέρια μας. Δηλαδή. Εντάξει. Ψήστε τη λιγάκι ότι πρέπει να το κάνει τώρα για να τελειώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Ναι, ναι. Γεια. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Συγγνώμη κιόλας, με τη δική μου λογική. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε. Αν ρωτήσω κάποιον, άμα χρειαστεί να πάμε και νομικά, θα πάμε νομικά. Εγώ τέτοια πράγματα δεν τα κάνω. Δεν χρειάζεται να φτάσει τέτοια μέσα. Δεν θέλω, εγώ δεν θέλω να κυρώνω τις νονές μου. Τις νονές. Και δεν θέλω να αναιρέσω κανέναν. Όχι, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Οι νονές θα παραμείνουν νονές, εννοείται. Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι τη συγκατάθεσή σας. Ότι τι. Ότι ισχύει η βάπτιση κανονικά για να μην ακυρωθεί. Δηλαδή θέλουμε η να. Η βάπτιση ισχύει κανονικά. Άρα, που έχω υπογραφές, ό,τι που κάνουμε. Φυσικά, εγώ, αφήστε όμως... το νομικό στην άκρη. Το θέμα είναι εκκλησιαστικό καθαρά. Αν διαβαστεί μια ευχή και εσείς πάρετε το ρόλο της νονού αυτή τη στιγμή, όχι στα χαρτιά, προσέχτε. Οι νονές θα παραμείνουν νονές κανονικά στα χαρτιά. Απλά εμείς θέλουμε να έχουμε τη συγκατάθεση του γονέα, ούτως ώστε να κάνουμε την απόταση. Δηλαδή το τμήμα. Των ευχών, το οποίο γίνεται στην εκκλησία. Το αποτάξω στο σατανά, δηλαδή. Αν μου το επαναλάβετε εσείς αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι καλυμμένος. Ναι, παρακαλώ. Θα πάρω τα παιδιά μου και θα πάω στην εκκλησία. Σε δικό μου παπά που το ξέρω. Δεν θα προλάβετε. Δεν θα προλάβετε. Εμείς αποστέλουμε τα χαρτιά μέχρι τις 12 η ώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε όλα τα χαρτιά στα ληξιαρχεία. Θεωρείται άκυρη βάπτιση. Και θα πρέπει να ξαναγίνει βάπτιση. Ναι, αλλά πλέον δεν γίνεται σε ναό. Είναι λιγάκι μπερδεμένο το ζήτημα. Επειδή ήδη έχει τελεστεί το μυστήριο σε ναό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τηλεφωνικός να διαβάσουμε μια ευχή και να βάλουμε εμείς τη σφραγίδα. Αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορώ. Δεν το θεωρώ λογικό. Από τη στιγμή που δεν το θεωρώ εγώ λογικό αυτό το πράγμα, χωρίς να ρωτήσω τον άντρα μου, ναι. Χωρίς να ρωτήσω κάποιον να μου το εξηγήσει όπως το λέτε, συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω. Αν λυθεί η βάφτιση όπως μου λέτε εσείς, θα το τραβήξω παραπέρα. Δεν πειράζει. Μισό λεπτό λίγο να μιλήσουμε με τον πρεσβύτερο. Να τελειώνουμε με αυτό το τηλεφώνημα. Αν δεν θέλει η κυρία που μου λέτε να κάνει την ευχή. Να στείλουμε τα χαρτιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να την διαβάσουμε από το τηλέφωνο. Σας πειράζει εσάς να διαβάσουμε μια ευχή από το τηλέφωνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα. Δεν με πειράζει, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο. Αυτό σας εξηγώ. Ωραία. Να το κάνω εγώ για να είμαι τυπικό με την Αρχιεπισκοπή. Και μετά προχωρήστε εσείς όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ να σας προστατεύσω, προσπαθώ. Ωραία. Δηλαδή, άμα διαβάσετε εσείς την ευχή. Κύριε Γιάννη, το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό. Το ξέρετε στον κύριο Τιμόθεο. Εγώ το ξέρω, αλλά δεν. Από τη Σκαλέτα, από το Ρέθυμνο έχω λειτουργήσει εκεί. Να μου διαβάσετε μια ευχή και να βαφτίσω τα παιδιά μου το τηλέφωνο. Μια ευχή. Όχι, δεν θα γίνει βάπτιση. Η βάπτιση ισχύει κανονικά. Έχει πρόβλημα.
Είναι φυσιολογικό αυτό, εσείς λέτε, το βλέπετε φυσιολογικό. Ναι, έχω πρόβλημα, δεν θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, θέλω τα χαρτιά, αν δεν κάνω αυτό το πράγμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μια ευχή να διαβάσουμε μέσα στην κοπέλα. Τίποτα. Εμείς θα αποστείλουμε, απλά είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε τα χαρτιά στο ληξιαρχείο. Δείτε ό,τι θέλετε στα χαρτιά στο ληξιαρχείο και εγώ θα πάρω τηλέφωνο το δεσπότη, δεν ξέρω που θα φτάσω και θα μου το λύσουν αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μιλάμε για ένα λεπτό υπόθεση. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω και τα παιδιά μου να δω τι είναι αυτό το πράγμα που μου λέτε και θα πάω και άμα χρειαστεί θα το κινήσω και νομικά. Θέλετε, δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να ακούσετε και άμα, αν θέλετε, επαναλάβετε μετά από μένα. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να κάνω τίποτα από το τηλέφωνο. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου είδου. Μιεθού ευλογητό ή συν το Παναγίο για αγάθο και σοπίο το πνεύματι. Θα σα κάνω εξορκισμό στο τέλο. Δεν θέλει με τίποτα. Είναι κάθε. Ξαναπάρε. Ξαναπάρε και συνεχίζω τη δοξιολογία. Αποτάσσεσαι του εμπάρε. Τι είναι κάθε τι. Δεν θέλει με τίποτα. Έχει πει ο διάολος. Εγώ, τις νονές μου να τις. Έχει πει ο διάολος μέσα σου. Ναι, γιατί έχει τέτοια συμπεριφορά. Το κλείσατε. Η Χριστιανή του σήκωσε. Παρακαλώ. Ξανακαλέστε, παρακαλώ. Ιεροδιάκονε, Ζορζάτο. Έχεις πάει σωστά τα νούμερα, μην σε πάρει διάολος. Αποδιόμενο δε γολιολωμένου του βαπτιζωμένου, η ενηλικία στη στρέφη. Παρακαλώ. Αποτάσσει το σατανά. Η κυρία παίρνει το δεσπόρι στο σπίτι τηλέφωνο. Ναι. Και πας στη έριξη αυτού και πας στη λατρεία αυτού και πας στη αγγέλης αυτού και κατά πας στην τοπία αυτού. Επίσης, βοήθειά σας. Να είστε καλά, Χριστιανή. Επίσης, να είστε καλά. Αποτάξω το σατανά. Μίλα την κοπέλα. Τι το δεις μου. Μίλα, αποτάξω το σατανά. Σηκώνει άλλη τηλέφωνο, δεν ξέρει και τότε να αποτάξω το σατανά. Πήγε να πάρει τηλέφωνο το δεσπότη, λέει η άλλη. Να τους διαβάσουμε. Να πάρει το κινητό. Ναι, ξαναπάρε. Έχει το κινητό. Πάρε το κινητό τώρα. Πάρε το δεσπότη, παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε. Πάρτε γρήγορα. Δεν προλαβαίνω. Πες ποιος είσαι. Θα με αφορήσουνε γρήγορα. Αχ, θα με βάλουν στην Αμφίπολη μαζί με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Δεν θα με θάψουν ποτέ χριστιανικά. Ωραία αυτή. Βοήθεια μας. Ο συνδρομητής που καλέσατε. Α, μας το έκλεισε, βοήθειά μας. Πάλι το σταθερό. Ναι. Μα δεν έχει καθόλου χιούμορ αυτή, δηλαδή. Πώς δεν έχει, κοπέρα, τι να κάνει, να αρχίσει να. Μα δεν αντέχει. Τέλει αυτές τις νονές. Μπλέξαμε, τι να κάνουμε τώρα. Μα ακούει και η άλλη νονά, λέει από πού, από το Λουξεμβούργο. Από Λουξεμβούργο. Ευρέθη λύση, ευρέθη λύση, μπορείτε να μιλήσετε. Μιλάει με το δεσπότη του σπηλίου. Φωνάξτε τι, σας παρακαλώ, μιλάμε κι εμείς με το δεσπότη. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Μιλάει στο τηλέφωνο. Φωνάξτε τι, να της πούμε κάτι, από το σφαίρα παίρνουμε. Το ραδιοφωνικό. Το ξέρω, περιμένετε. Ναι, περιμένετε. Παρακαλώ, ευρέθη λύση. Συνταξά είναι, βοήσομεν, βοήσομεν. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Σπυριδάκη, ευρέθη λύση. Δόξα τω Θεώ. Τι εννοείτε? Επικοινώνησα με τον κύριο Αρνάου του Γλυκεμούδος άφεση από το Σφαίρα 102,2. Να είστε καλά. Ναι. Ο σύζυγος, ο Έλαβρε. Ο άντρας σου. Ο άντρας σου έβαλε εδώ το Λιανό και τον Αρνάου του Γλου να σε παιδέψουνε. Είσαι όμως μία, είσαι όμως μία. Δηλαδή πραγματικά δεν. Ένα μόνο σου λέω, μας στείλανε τώρα μήνυμα ότι έχουν λυθεί στα γέλια στο Τόκιο. Επίσης, στο Τόκιο επίσης, γελάνε. Να σου πω, η μία. Έχουν βάλει και το επίθετο. Να σου πω, η μία κουμπάρα είναι στο Λουξεμβούργο. Τι είναι? Η μία κουμπάρα είναι στο Λουξεμβούργο. Όχι, είναι εδώ.
Η Μίνα, η αδερφή της είναι στο Λουξεμβούργο. Α, αυτή μας έστειλε μήνυμα τώρα ζωντανά ότι μας ακούει από το Λουξεμβούργο και έχει λέει πέσει κάτω από τα γέλια. Δηλαδή είναι συντονισμένη όλο το σόι να ξέρεις που ακουγόσουν τόση ώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ έβαλα ήδη το πρώτο τηλέφωνο για να μιλήσω με τον Δεσπότη του Σιλίου. Πρέπει να σε πέρασε και τρελείο Δεσπότη, δεν ξέρεις. Δεν μίλησα με τον ίδιο, τον αφήνανε. Λοιπόν, ο άντρας την έκανε, λογικά θα είναι κάπου τώρα και θα γελάει πάρα πολύ. Όπως θα γελάνε όλοι. Καταρχήν, ευχαριστήσουμε και το αφεντικό σου, ο οποίος ήταν γλυκύτατος και συνεργάστηκε για τη φάρσα. Οπότε να ξέρεις. Τώρα θα κλείσει τα τηλεφωνήματα, θα δείτε. Και χρόνια πολλά για αύριο. Θα δείτε εσείς. Λοιπόν, Σταυρούλα, άκου τώρα εδώ. Άρχισε να επαναλαμβάνεις. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είναι γερά τα παιδιά. Φιλάκια, γεια σου. Συνεταξάν. Σφαίρα 102,2.